Για πάμε να υποδεχθούμε την απερχόμενη πρόεδρο του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων Βιομηχανιών, την κυρία Ελένη Κολιοπούλου, αφού το τέλος και της δεύτερης θητείας σημαίνει πως δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφια. Θα το θέλατε αλήθεια αν ήταν διαφορετική η πρόβλεψη, ή ο καθένας ή κάθε μια από εσάς που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ξέρει ότι αυτό είναι ο ορίζοντας, οι δυο θητείες? Γεια σας, κυρία Κολιοπούλου. Γεια σας, γεια σας. Όχι, όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ σοφό αυτό που λέει η πρόβλεψη που υπάρχει. Δεν μπορεί να ριζώσει κανείς. Δεν μπορεί να ριζώσει κανείς σε μια θέση. Καλό είναι να υπάρχει αλλαγή, να υπάρχει εμπλουτισμός, να υπάρχουν φρέσκες ιδέες, φρέσκοι άνθρωποι να δουλέψουν. Εγώ θα είμαι δίπλα στο σύνδεσμο, θα είμαι στο ψηφοδέλτιο, όπως άλλωστε και ο κύριος Δοντάς, ο προπροηγούμενος πρόεδρός μας, ο οποίος έμεινε και θα συνεχίσει να μένει στο ψηφοδέλτιο, που ελπίζουμε να ψηφιστούμε. Υπάρχει μία 40% ανανέωση του ψηφοδελτίου. Α, μεγάλη. Το ποσοστό είναι μεγάλο. Και 7 γυναίκες υποψήφιες. Μάλιστα. Σε τι αριθμό όμως, ποιο είναι το σύνολο των υποψηφίων? Στους 30. Στους 30. Αυτό δεν είναι καλό ποσοστό. Πρέπει να είναι καλύτερο. Είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά με τις δηλαδή, με δυο θητείες, μια τόσο άξιας γυναίκας, με όλα τα χαρακτηριστικά που φέρει, και δεν είναι χαρακτηριστικά του φίλου σας, είναι της προσωπικότητάς σας. Εννοώ με αυτό που είστε ως προσωπικότητα, με το πώς διαχειριστήκατε τη θέση που σας δόθηκε μέσα από δύο διαδικασίες. Θα έπρεπε οι γυναίκες, άντε να είναι το 1/4, να είναι 10. Αυτός είναι ο στόχος μας. Σιγά θα γίνει και αυτό πραγματικά. Είπατε 30, γιατί είναι, δεν είναι 40, τώρα σκέφτομαι, είπατε 30 ότι είναι υποψήφια. Όχι, 30 είναι και είναι καλά. Κοιτάξτε, οι γυναίκες έχουν τη μεγάλη δυσκολία το ότι έχουν παιδιά, έχουν οικογένειες, εκτός από την επιχειρηματικότητα δηλαδή. Και είναι μόνο γονεϊκές οι οικογένειες τους, γιατί παιδιά έχουν και άντρες. Με αυτή την κουβέντα, παρακαλώ πολύ. Τι να κάνω τώρα, έχω και έναν άνθρωπο με χιούμορ που έχει και δυναμισμό όμως. Οπότε, ναι, μπορεί να τους λούσει τους ανύπαρκτους. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι και οι δυο γονείς ανύπαρκτοι, έτσι. Εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι η μάνα έχει μεγαλύτερη ευθύνη στο μεγάλωμα του παιδιού, τώρα ό,τι και να λέμε. Ελάτε γιατί να δούμε τώρα, γιατί εσείς κάνατε τις θητείες σε... και εσείς διαλέξατε περιόδους. Δηλαδή, τέλειωνε, ας το πούμε έτσι, ας πούμε ότι τέλειωνε η οικονομική κρίση. Τα δυο τελευταία έτσι γεμάτα χρόνια, έτσι λέγαμε, τα δυο τελευταία γεμάτα χρόνια είχαμε την υγειονομική που σόρευσε προβλήματα στην οικονομία, έτσι. Με τι γεύση φεύγετε? Κοιτάξτε να δείτε, κάνοντας ένα flashback, μια αναδρομή στα 6 χρόνια της προεδρίας μου, πραγματικά λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί, κρίσεις, δηλαδή τα έχουμε δει όλα πραγματικά. Δεν το πιστεύω και εγώ η ίδια, γυρίζοντας πίσω, του τι έχει περάσει αυτός ο έρμος ο τόπος και αυτή η έρμη επιχειρηματικότητα. Στα μόνο 6 χρόνια, έτσι, που είμαι εγώ στο τιμόνι του συνδέσμου. Καλά, κάποιος, όχι, έτσι πως το λέτε όμως, κάποιος θα σας πει, ωραία, σύνδεσμος υπήρχε, μια και μιλούμε για το Βόλο, και σε πολύ πιο μαύρες εποχές, έτσι, σε πολύ πιο δύσκολες εποχές. Ναι, πήραμε από μαύρες εποχές και μπήκαμε στις πιο μαύρες, τι να σας πω τώρα. Βέβαια, υπήρχε ενδιάμεσα μια παρένθεση που πραγματικά υπήρχε μια ξαστεριά, μια ηλιοφάνεια. Ναι, και ένα φως στο τούνελ. Δυστυχώς τώρα τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολα, γιατί βγαίνοντας από την πανδημία θεωρούσαμε ότι θα μπορούσαμε να εκτιναχθούμε και έρχεται ο πόλεμος, έρχεται η ενεργειακή κρίση, έρχεται τώρα η επισιτιστική κρίση, η οποία είναι μπροστά μας με διάφορους τρόπους. Και πραγματικά τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Το βλέπετε, δηλαδή όλοι λένε ότι δεν θα το νιώσουμε αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή το ότι καίνε τα σιτάρια της Ουκρανίας οι Ρώσοι, δεν θα φανεί τώρα σε 2 μήνες, 3, αλλά
από τη νέα χρονιά, από την άνοιξη και μετά, την επισιτιστική κρίση θα την νιώσουμε για τα καλά στο πέτσι μας. Αυτή είναι η δική σας πρόβλεψη. Η πρόβλεψή μου είναι ότι το θέμα είναι ότι οι τιμές βρίσκονται σε ένα σπιράλ ανόδου. Υπάρχει πρόβλημα με την αλυσίδα της μεταφοράς και τα logistics όλου του κόσμου. Και θα αρχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οι ανατιμήσεις προς το παρόν έχουν να κάνουν με την άνοδο της ενέργειας. Του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος βεβαίως, κατ' επέκταση και πάει λέγοντας. Αυτές λέτε θα είναι ξέχωρες ανατιμήσεις. Δηλαδή ακόμη και αν έχει αντιμετωπιστεί σε ένα βαθμό, έχει διορθωθεί ας το πούμε έτσι το κόστος της ενέργειας, αυτές θα έχουν ξέχωρη διαδρομή ανατιμήσεις. Ναι, θα έχουν από ό,τι φαίνεται, γιατί υπάρχουν προβλήματα εφοδιασμού. Μάλιστα. Αλυσίδας, τα οποία δεν φαίνεται να περνάνε πριν από το πρώτο εξάμηνο του 2023, τουλάχιστον ακόμα και όλα, ναι, να πάνε καλά. Να σας πω μισό λεπτό, κυρία Κολιοπούλου, γιατί είστε πρακτικός άνθρωπος. Το έχει πει εδώ στην εκπομπή μας, το πήρε από εδώ ο υπουργός, η κυρία Μακρύ, και το επικοινώνει στο Μαξίμου και λέει: ναι, κάτι έχουμε ακούσει, αλλά δεν είδαμε πρόοδο. Δηλαδή, λέει, βρέθηκε ένας υπουργός του Πασόκ στη δεκαετία του 80, που επειδή είχε μολυνθεί μια σπορά σιταριού, έβγαλε τότε απόφαση η ελληνική πολιτεία ότι δεν θα εισάγουμε στάρι από την Αμερική. Επειδή υπήρχε μια φυτεία στο Τέξας που δεν πήγε καλά. Έχει παραμείνει, είναι ενεργή αυτή η απαγόρευση εισόδου σιταριού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν το διόρθωσε καμιά κυβέρνηση. Αν πείτε το μόνο είναι που δεν διόρθωσε καμιά κυβέρνηση. Ίσως να έχει κάνει και με τα GMOs, δηλαδή τα γενετικά τροποποιημένα που δεν τα εισάγει η Ευρώπη, έτσι. Το εξετάσαμε ή μένουμε κολλημένοι σε εκείνη την απαγόρευση του 80 τόσο. Να σας πω κάτι, τώρα με πιάνετε εξαπίνεις. Όχι, μα δεν λέω να το ξέρετε. Προς Θεού, ούτε κι εγώ μέχρι να το πει ο Λούλης το ήξερα. Εκείνος το ξέρει γιατί είναι η δουλειά του, τα στάρια, η μήλη, αυτά είναι η δουλειά του. Έτσι προς Θεού. Άμα το πει ο Λούλης δεν το συζητώ, έτσι. Είναι. Έτσι κι αλλιώς τον ιό Λούλη τον έχετε στο σύνδεσμο, δεν είναι και στη διοίκηση, δεν είναι μαζί σας. Θα σας τα πει είναι τώρα στη συνέλευση. Είναι εκπρόσωπος των Μήλων Λούλη στην διοίκησή μας, παραδοσιακά. Έχει υπάρξει και ο κύριος Νίκος Λούλης, ο οποίος είναι εξαιρετικός, πραγματικά. Πολύ αξιόλογος άνθρωπος και επιχειρηματίας. Και βεβαίως έχουμε πάρα πολύ στενές επαφές. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω το συγκεκριμένο θέμα. Το λέω για να δείξουμε ότι καμιά φορά δυσκολεύουμε τον εαυτό μας. Εγώ δεν το λέω για να μου πείτε κάτι περισσότερο. Προφανώς δεν το ξέρετε κι εσείς. Αλλά κάνουμε τα πάντα για να δυσκολέψουμε έτσι τα πράγματα. Εντάξει τώρα, το έχουμε αυτό το εδώ στη χώρα μας, το έχουμε λίγο, ναι. Αυτό το σαράκι, προσπαθείτε, έτσι. Προσπαθήστε να μείνετε ακίνητοι. Θέλω εύκολα να εξηγήσω γιατί κουνιέται η εικόνα. Με το συμβατικό υπολογιστή δεν μπορέσαμε να συνδεθούμε. Μιλάμε από το κινητό της που προσπαθεί να μας μιλήσει, να σκεφτεί αυτά που θέλει να πει και να κρατάει και σταθερή τροχιά το κινητό η Πρόεδρος. Εντάξει, θα τα πούμε και σε καλύτερη συνθήκη. Ελάτε τώρα να δούμε γιατί είπατε ανανέωση. Δεν μπορώ να πω το προϊόν, αλλά ο νέος πρόεδρος προέρχεται από το χώρο των τροφίμων και ποτών, ναι. Και είναι όπα. Λοιπόν, ναι, σας βλέπω. Έτσι, γνωστό και δημοφιλές ποτό παράγει. Αυτό πυροδοτεί, όπως είπατε. Τι λέτε? Πιστεύω ότι ψηφιστεί η παμψηφή, οπότε ναι. Ναι. Αυτό πυροδοτεί, όπως λέτε, και αυτή την ανανέωση. Βεβαίως. Βεβαίως, είναι ένας νέος πρόεδρος, ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος που ελπίζω να ψηφιστεί βέβαια. Έτσι είναι αυτά, είναι ψηφοδέλτιο. Και πραγματικά το καινούριο συμβούλιο, το προτινόμενο καινούριο συμβούλιο, είναι εξαιρετικό. Μάλιστα. Από πάρα πολλούς κλάδους, από πάρα πολλές περιοχές, πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και νέοι άνθρωποι. Οι οποίοι και αυτοί δοκιμάζουν τον εαυτό τους στη συλλογικότητα. Ελάτε να κλείσουμε με τις εκτιμήσεις σας για το πώς θα πάνε τα πράγματα στην οικονομία. Φαντάζομαι ότι το νούμερο ένα και για εσάς τις επιχειρήσεις είναι η ενέργεια και το κόστος της, εννοώ. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, ναι. Και δεν βλέπουμε αυτό το πράγμα να διορθώνεται για πολλούς μήνες ακόμα.
Αλλά ξέρετε, τώρα έχει έρθει ένα άλλο μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι τα ελληνοτουρκικά, που είμαστε όλοι πάρα πολύ ανήσυχοι. Λέτε γιατί μόνο ότι επειδή επιτείνουν ένα κλίμα ανασφάλειας. Ναι. Ναι, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί είναι μια πρόβλεπτη κατάσταση, είναι μια θερμή κατάσταση που έχουμε πάρα πολλά χρόνια να ζήσουμε κάτι τέτοιο, τόσο θερμό. Και ξέρετε, επειδή είμαστε άνθρωποι που έχουμε ζήσει τη ζωή μας, ξέρουμε ότι ένα πρόβλημα μπορεί να γίνει και από σύμπτωση, από ένα στραβοπάτημα. Ναι. Και από τις δύο πλευρές. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο σε αυτό. Και αυτό είναι μεγάλη ανησυχία αυτή τη στιγμή. Μήπως έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια θερμή κατάσταση στο Αιγαίο, πράγμα το οποίο θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Λοιπόν, κοιτάξτε, η ακροστοιχίδα είναι Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος. Μάλιστα. Σημαίνει ότι οι τελευταίες τρεις θητείες είναι Στερεάς Ελλάδος, αλλά δεν νομίζω να έπαιξαν ποτέ γεωγραφικοί διχασμοί. Ποτέ. Έτσι, δηλαδή με τη Λαμία, πάντα ήταν συγκοινωνούν τα δοχεία. Είχα πάει σε μια εκδήλωση και λέγανε τι ωραίος ο Βόλος. Εμείς ερχόμαστε και εκεί διασκεδάζουμε και εκεί ψωνίζουμε και κάνουμε και ράνουμε. Νομίζω ότι ήμασταν πάντα πολύ κοντά και στην αντίληψη των πραγμάτων και στην κουλτούρα και σε όλα. Πάρα πολύ κοντά. Πραγματικά δεν υπήρξε κανένα μα κανένα πρόβλημα ποτέ για τα θέματα των δύο περιφερειών. Πραγματικά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πολύ καλή επιτυχία στις εργασίες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας, Πρόεδρε. Ήταν εξαιρετική πραγματικά στην θητεία της η Πρόεδρος.